Λοιπόν, τώρα μπορούμε να πάμε στο επόμενο. Τώρα πώς παρακολούθησες και πόσο καιρό. Λοιπόν, πώς παρακολουθούμε. Πώς παρακολουθούμε τον ασθενή και για πόσο καιρό. Δεν θα σας κουράσω πολύ, θα σας δείξω κατευθείαν το μεταχειρητικό πρωτόκολλο που ακολουθούμε εμείς. Μοιάζει πάρα πολύ με τα πρωτόκολλα που θα βρείτε και στη βιβλιογραφία. Είναι λίγο τροποποιημένο, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Το στέν το βγάζουμε στις 6 με 8 εβδομάδες. Έτσι λέει η βιβλιογραφία, 6 με 8 εβδομάδες, αλλά για να πω την αλήθεια, πιάνει τις 6 και το βγάζουμε και μετά. Δηλαδή στις 6 ακριβώς δεν θυμάμαι να βγάλαμε σε κανένα. 6 με 8 εβδομάδες. Ένα μήνα μετά την επέμβαση κάνουμε την πρώτη απεικονιστική εξέταση. Άρα 8 εβδομάδες στο στέν, 2 μήνες και ένας μήνας είμαστε στο τρίμηνο μετά το χειρουργείο. Κάνουμε τον πρώτο απεικονιστικό έλεγχο. Συνήθως αυτό είναι πυελογραφία, αν πυελογραφία είχαμε κάνει προεγχειρητικά. Αξονική, αν είχαμε κάνει αξονική προεγχειρητικά. Και ένα περιχογράφημα που παρά τους όποιους περιορισμούς έχει, τον βαθμό ενυδάτωσης του ασθενούς για παράδειγμα, καλό είναι να το έχουμε γιατί θα αποτελέσει και αυτό ένα μέτρο σύγκρισης. Τρεις μήνες αργότερα, στους 6 από το χειρουργείο, κάνουμε ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα, κατά προτίμηση με MAG3, είναι πιο αξιόπιστο, το οποίο επίσης θα συγκρίνουμε με το προεγχειρητικό. Το κάνουμε 6 μήνες μετά για να δώσουμε το maximum χρόνο στο νεφρό να ανακάμψει από την στένωσή του και την όποια ταλαιπωρία του προκάλεσε η απόφραξη. Και το υπερηχογράφημα πάλι απλώς για να συγκρίνουμε. Ξανά μία πυελογραφία ή αξονική, ξανά δεν τη είχαμε κάνει προεγχειρητικά, στον ένα χρόνο από το χειρουργείο και από εκεί και μετά ο ασθενής παρακολουθείται σε ετήσια βάση με υπερηχογράφημα που πάντα, πάντα μα πάντα πρέπει να συγκριθεί με τα προεγχειρητικά και με τα εγχειρητικά. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Κανένα απολύτως νόημα. Και κατά περίπτωση, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται το περιστατικό, μπορεί να προσθεθεί ραδιενεργό νεφρόγραμμα που σε κάποιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Αυτό είναι το πρωτόκολλο που ακολουθούμε σταθερά. Τώρα, για πόσο χρόνο παρακολουθούμε τον άρρωστο. Λέμε σε ετήσια βάση, αλλά δεν σας είπα εδώ για πόσα χρόνια. Επίτηδες δεν σας το είπα, γιατί ούτε εγώ ξέρω. Λοιπόν, αυτή είναι η γνωστή μελέτη που δείξαμε και πριν, από τη Mayo Clinic. Δείτε λίγο για την πυελοπλαστική ότι το μεγαλύτερο μέρος των υποτροπών έχει εμφανιστεί ήδη στο πρώτο έτος. Ο Steve Stream έλεγε τότε, μιλώντας για τις ανοιχτές πυελοπλαστικές, 80% των υποτροπών θα εμφανιστεί μέσα στο εξάμηνο και το 1-10% μέχρι το έτος. Το 90-92% των υποτροπών θα το έχει στο πρώτο έτος, έλεγε. Έκανε λάθος. Μιλούσε για την ανοιχτή, και όμως έκανε λάθος. Οι πιο πολλές παρόλα αυτά πυελοπλαστικές στον πρώτο χρόνο θα έχουν υποτροπιάσει. Ένα σημαντικό ποσοστό συνεχίζει να υποτροπιάζει και αργότερα. Για την ενδοπυελοτομή, βλέπετε ότι στα 2,5 χρόνια έχουμε την πιο μεγάλη κάθοδο της καμπύλης και αρχίζει και κάνει ένα πλατό μετά, αλλά βλέπετε ότι πέφτει κι άλλο, συνεχίζει να πέφτει, μέχρι και τη δεκαετία. Άλλη μελέτη, την ανέφερε πριν ο Ανδρέας από το κέντρο του Μπάκλεϊ, την Πενσιλβάνια, του Τόμας Ζέφερσον. 128 ουρητηροσκοπικές ενδοπυελοτομές, 116 λαπαροσκοπικές πυελοπλαστικές. Στην ανάλυση Kaplan-Meier, αποτυχίες εξακολουθούσαν να εμφανίζονται και στα δύο γκρουπ ακόμα και μετά την πενταετία. Και αυτή είναι η καμπύλη όπου δείχνει τη μεγάλη κάμψη που έχει στους 25 μήνες η ενδοπυελοτομή, που συνεχίζει όμως να πέφτει μέχρι και τα, κοιτάξτε εδώ, στους 100 μήνες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι πως και η πυελοπλαστική εξακολουθεί να πέφτει, η λαπαροσκοπική. Κοιτάξτε το βέλος, έχει μια σημαντική πτώση περίπου στους 50-55 μήνες. 50 μήνες περίπου. Και οι δύο σε βάθος χρόνου φθήνουν. Και επειδή κάποιος θα μου πει, καλά μας τα λέτε εσείς, αλλά μας μιλάτε συνέχεια για την ενδοπυελοτομή και συνέχεια για τη λαπαροσκοπική και τη ρομποτική. Τι κάνει ανοιχτή. Δημοσιευμένη το 2004 στο Urologia Internationalis από τους γείτονές μας εδώ τους Τούρκους, ένα κέντρο στην Τουρκία, 180 πυελοπλαστικές ενήλικες ανοιχτές, follow-up 9,4 έτη, εξαιρετικά. Ποσοστό επιτυχίας πολύ καλό, υποτροπές 57% στο τρίμηνο, 43% πολύ αργότερα στο follow-up. Άρα και η ανοιχτή πυελοπλαστική πέφτει. Συμπέρασμα. Η διάρκεια παρακολούθησης πρέπει να είναι μακροχρόνια, ανεξαρτήτως ποια χειρουργική μέθοδο έχετε εφαρμόσει. Ποιο είναι αυτό το μακροχρόνια, πώς θα το ορίσουμε με κάποιο αριθμό, αδυνατό να σας απαντήσω. Θα σας έλεγα ότι η πενταετία μου μοιάζει ένα minimum ικανοποιητικό διάστημα. Να συνεχίσει. Να κάνω ένα σχόλιο, Στέλιο. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Στέλιος. Επειδή αυτό με έχει απασχολήσει εξαιρετικά σημαντικά, γιατί είναι αυτό που θα μας ρωτήσει ο άρρωστος. Δηλαδή, πόσο καιρό και μάλιστα τα νέα τα παιδιά, για πόσο χρονικό διάστημα θα κάνω σπιθυρογραφήματα, γιατρέ μου ή υπερηχογραφήματα, που λέει ο Στέλιος. Το υπερηχογράφημα, παρένθεση.
Το υπερηγοράφημα είναι ακριβές τέλειο. Όχι, δεν είναι, όχι. Αλλά είναι μια, έχει, αυτό έχει που μια έχει φανεί, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία, δύο συνεχόμενες αυξήσεις της διάτασης στο υπερηχογράφημα σχετίζονται με απώλεια νεφρικής λειτουργίας πάνω από το 5%. Και έτσι παρακολουθούν τα παιδιά από εδώ και πέρα. Κάνουν ένα Mac3 στην αρχή, μετά από το χειρουργείο και μετά με υπερηχογράφημα. Έτσι το παρακολουθούν. Εγώ θέλω να βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί ψάχνοντας την βιβλιογραφία πολύ για αυτό το θέμα, παρατήρησα κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Το 90% που είπε ο Στέλιος υποτροπιάζουν τον πρώτο χρόνο και πάρα πολλά κέντρα αποδεσμεύουν τους αρρώστους μετά από τον πρώτο χρόνο. Και ο λόγος είναι γιατί έχουν παρατηρήσει πολύ λίγες από αυτές τις υποτροπές, συγγνώμη, από τους αυτούς που έχουμε χειρουργήσει, δεν θα κάνουν συμπτώματα επί υποτροπής. Άρα διώχνουν τον άρρωστο στο σπίτι και του λένε αν έχει συμπτώματα ξαναέλα. Είναι μια παρατήρηση, το βρήκα σε πάρα πολλά, αν διαβάσετε για την πυλοπλαστική, που μικρό ποσοστό των αρρώστων θα κάνει υποτροπή της απόφραξης χωρίς να έχει συμπτώματα. Και έτσι αρκετά κέντρα αποδεσμεύουν τους αρρώστους. Το αν είναι σωστό ή όχι για την νεφρική λειτουργία, αυτό το συζητάμε. Ένα σχόλιο μόνο δηλαδή.